Μια νέα εικόνα θα παρουσιάζει τα επόμενα χρόνια το ανατολικό παραλιακό μέτωπο της Κορίνθου μέχρι και το Λουτράκι. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο συζητάμε με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και με τον κύριο Ταγαρά εδώ και πολύ καιρό και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα σε συνεργασία με το Δημόπρακτο, ξέρετε, τον αναπτυξιακό οργανισμό που έγινε από τον Δήμο Κορινθίων, Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδόρων και Βέλιου Βόχας, για αυτό το σκοπό, για να προωθήσει τη διαδημοτική συνεργασία κυρίως και να μας δώσει ευελιξία και ταχύτητα. Το αναπτυξιακό Master Plan στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας των δύο πόλεων προβλέπει την κατασκευή ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου από τον Άγιο Νικόλαο Κορίνθου μέχρι και την Οδό Αιγαίου στο Λουτράκι. Σχεδιάζουμε ποδηλατόδρομο, ο οποίος θα ξεκινάει και πεζόδρομο από την Κόρινθο, από τον Άγιο Νικόλαο και θα φτάνει μέχρι την Οδό Αιγαίου στο Λουτράκι για να μπορούν εκεί οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες σε μια μεγάλη διαδρομή να χαίρονται είτε την πεζοπορία είτε με την χρήση του ποδηλάτου. Αυτή τη διαδρομή να την χαίρονται. Είδαμε με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και εταιρείες που έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την περιοχή. Η πρώτη προφανώς είναι να γίνει παραλιακά αυτή η κατασκευή, δηλαδή στην Ποσειδονία να συνεχίσει μέχρι την παραλία της Ποσειδονίας από την περιοχή που είναι ο Γαλαξίας και μετά στην άλλη πλευρά της Διόρυγας να συνεχίσει παραλιακά από το στρατόπεδο του Μηχανικού και να συνεχίσει. Αυτή είναι μία ιδανική λύση, η οποία όμως συναντά πολλά προβλήματα και πολλές εγκρίσεις, άρα θα πρέπει να το δούμε με το πρίσμα της ταχύτητας, γιατί σκοπεύουμε αυτή η υποβολή της πρότασης να γίνει πολύ σύντομα και να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με ό,τι αυτό καλό συνεπάγεται. Η εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε μέρος του δρόμου που σήμερα συνδέει το Λουτράκι με την Κόρινθο, είτε την γραμμή της ιδιοδρομική και τις απαλλατριώσεις που είναι δεξιά και αριστερά. Στο έργο εμπλέκονται τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Εθνικής Αμήνης, τα οποία θα παραχωρήσουν εκτάσεις, ενώ θα συμβάλλουν και με διαφορετικούς τρόπους. Με την ολοκλήρωση του έργου, η εικόνα της παραλιακής σύνδεσης των δύο πόλεων που έχουν μεταξύ τους σχετικά μικρή χιλιομετρική απόσταση θα αποτελεί σημείο αναφοράς. Έχουν γίνει με την συμμετοχή πολλών Υπουργείων, κυρίως του κυρίου Ταγαρά, με επαφές με τον ΟΣΕ, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ό,τι άλλο χρειάζεται, για την παραχώρηση των Υπουργείων Οικονομικών, γιατί ακόμα τα μπαζόματα του Αγίου Νικολάου δεν έχουν παραχωρηθεί, παρότι το επιδιώκουμε στην Κόρινθο, να μπορέσουμε να λύσουμε τα ιδιοκτησιακά και τα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα και να προχωρήσει το έργο το συντομότερο δυνατό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σύντομα θα αλλάξει τελείως την εικόνα της πόλης και θα τη φέρει σε επαφή με την θάλασσα και θα τη συνδέσει με το Λουτράκι. Είναι ένα σημαντικό έργο. Μην ξεχνάτε ότι εκεί, με τη δημιουργία της μαρίνας, την οποία δεν την έχουμε ξεχάσει αλλά την δρομολογούμε, και την ανάπλαση των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου, θα έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα είναι σημείο αναφοράς για την πόλη της Κορίνθου.